Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως άλλωστε επιτάσσει και η ευρωπαϊκή πρακτική, θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα η ΔΕΗ. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μανώλης Παναγιωτάκης, η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της υιοθέτησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, μετατρέπεται σε πράσινη επιχείρηση, η οποία μέχρι το 2022 θα παράγει 600 ΜΒ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ΔΕΗ έχει ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα, ώστε μέχρι το 2022 θα τετραπλασιάσει την εγκατεστημένη της ισχύ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μέχρι το 2030 θα την 15-πλασιάσει. Μιλώντας στο πλαίσιο εκδήλωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, ο πρόεδρος της ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα προκηρυχτεί νέος διαγωνισμός για την πώληση των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ σε Μελίτη και Μεγαλόπολη. Θα έχουν επιληθεί βασικές εκκρεμότητες, όπως είναι ότι θα έχουν εγκριθεί τα πιστοποιητικά διαθεσιμότητας ισχύως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχει λυθεί το πρόβλημα της τροφοδοσίας της Μελίτης με λιγνίτη, με αξιόπιστο τρόπο και με σωστή τιμή, γιατί τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα, και βέβαια θα έχουν αποτυπωθεί και τα αποτελέσματα από την εθελουσία έξοδο από τις αποχωρήσεις του προσωπικού μέσω της εθελουσίας, μέσω των φυσιολογικών αποχωρήσεων που έχουν συμβεί μέχρι σήμερα και μέσω των μεταθέσεων στη ΔΕΗ και στον ΔΔΕ. Την ανάγκη ανάπτυξης της αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών επεσήμαναν πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες. Το Υπουργείο μας από το 2015 και το 2016 και μετά, πρώτον, έκανε ένα καινούριο σύστημα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προχώρησε, σταμάτησε το σύστημα των ταριφών που ήταν μέχρι τότε και που οδήγησε σε ένα μεγάλο βαθμό και στα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Προέκρινε τους διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί γίνανε και γίνονται πια σε τακτό χρονικό πλαίσιο. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, τόσο μεγάλων επενδυτών όσο και μεσαίων επενδυτών και μικρότερων. Προβλέπεται περίπου ένα επενδυτικό πακέτο 35 δισεκατομμύριων ευρώ μέχρι το 2030 για να επιτευχθούν οι στόχοι. Μέσα σε αυτό το πακέτο περίπου τα 10 δισεκατομμύρια αφορούν υποδομές, δίκτυα για να μπορέσουν ακριβώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι επενδυτές γρήγορα να επενδύσουν. Η φετινή χρονιά θα είναι μια χρονιά σηματωρός, υπό την έννοια ότι πλέον έχουμε μια ξανά επανεκκίνηση στο κομμάτι των επενδύσεων. Θέλουμε να πιστεύουμε, και αυτό είναι ο ρόλος μας, ότι τουλάχιστον αυτή τη φορά θα γίνει με ορθόδοξο και ορθολογικό τρόπο. Είναι και μια ευκαιρία για να μπορέσει να υπάρξει μια αύξηση στον τομέα των επενδύσεων και με συγκεκριμένα μέτρα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η μείωση της φορολογίας, η διευκόλυνση στην αδειοδοτική διαδικασία και μια σειρά άλλων μέτρων τα οποία θα μπορέσουν να είναι φιλοεπενδυτικά. Οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένας μεγάλος στόχος ο οποίος οφείλει να καλυφθεί την επόμενη περίοδο. Και όλοι πρέπει να συντονιστούν, κυβέρνηση, επενδυτές, αφού αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, ιδιαίτερα τα χωροταξικά, τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, προκειμένου να πιάσουμε τους στόχους. Μια και το 78% των κτηρίων της ιδιοκτησίας μας είναι παλαιά κτίρια. Έτσι κι όμως έχουμε δεσμεύσει ένα ποσό 22,4 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση αυτών των κτηρίων, όπου θα χρησιμοποιηθούν φυσικά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως είναι τα φωτοβολταϊκά. Στόχος είναι μέχρι το 2020 μόνο το 27% της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας να παράγεται από λιγνίτη.